Και για να μην ξεχνιόμαστε, σε αυτό το κανάλι ασχολούμαστε και με την τεχνολογία και το διαδίκτυο. Δεν κάνω ακόμα unboxing, αλλά σε αυτό το βίντεο θα δούμε τα καλύτερα λάπτοπ για το 2020, το καθένα για τους δικούς του λόγους, σύμφωνα με τα συγκριτικά διαφόρων ιστοσελίδων τεχνολογίας. Το Dell XPS 13 τα καταφέρνει περίφημα, τόσο στις επιδόσεις του με τους επεξεργαστές Intel Core 8ης γενιάς με αναβάθμιση ακόμα και σε 10ης γενιάς, όσο και στο σχεδιασμό του, αλλά και η τιμή του είναι πολύ λογική. Στην τελευταία του έκδοση, οι μηχανικοί της Dell διόρθωσαν την κάμερα και κατάφεραν να χωρέσουν μια μικροσκοπική web κάμερα στο πάνω περιθώριο της οθόνης, χωρίς αυτό να μεγαλώσει. Παρά το μέγεθος του λάπτοπ, το touchpad είναι αρκετά μεγάλο και το πληκτρολόγιο αρκετά εύχριστο. Το σύστημα επίσης έρχεται με ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης ενέργειας, με αποτέλεσμα η μπαταρία του να μπορεί να κρατήσει ακόμα και μια ολόκληρη μέρα με μια συνετή χρήση. Το Dell XPS έρχεται με τρεις τύπους οθόνης, μια 1080p, μια 1080p αφής και μια 4K αφής. Αλλά όποιο και να διαλέξεις, το πάνελ είναι εντυπωσιακό, μιας και τα χρώματά του είναι πλούσια και φυσικά. Τα ηχεία του είναι στις δύο πλευρές του σασί του, είναι αρκετά δυνατά, αλλά σε πολύ υψηλές εντάσεις παρουσιάζουν κάποια παραμόρφωση. Επανασχεδιασμός έχει γίνει και στο σύστημα ψύξης του λάπτοπ, με δύο ανεμιστήρες και δύο ψύκτρες επίσης. Μικρή αλλαγή έχει γίνει και στο σύστημα αποθήκευσης του Dell, με αποτέλεσμα να έρχεται πλέον με δίσκους NVMe, με χωρητικότητες από 128 GB μέχρι και 2 TB. Η κάρτα γραφικών του τα καταφέρνει αρκετά καλά στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλά όχι στο gaming, μιας και ενσωματώνει την Intel HD 620. Εν κατακλείδη, προτιμήστε τον Dell XPS για τον όμορφο σχεδιασμό του και τα όμορφα χρώματά του, για τη διάρκεια της μπαταρίας του, τις επιδόσεις του, τη web κάμερα και τη λογική τιμή που ξεκινάει από τα $900 από την ιστοσελίδα της Dell. Για τους λάτρεις της Apple και των υπολογιστών Mac, MacBook Air. Όχι, δεν είναι ισχυρότερο από το MacBook Pro, αλλά για όποιον δεν χρειάζεται την κάρτα γραφικών του MacBook Pro και τον οχταπύρνο επεξεργαστή του, το MacBook Air είναι η κατάλληλη αφετηρία. Το MacBook Air έρχεται με Touch ID, αλλά όχι με Touch Bar, και με USB Alpha. Είναι πολύ λεπτό και ελαφρύ και έρχεται με τη γνωστή Retina οθόνη. Ο διπύρνος επεξεργαστής του δεν θα σε ξετρελάνει, αλλά αποδεικνύεται αρκετά επαρκής για σερφάρισμα, Netflix και επεξεργασία κειμένου. Το MacBook Air διακρίνεται για την καλαισθησία του, το λεπτό πάχος του και το μικρό βάρος του, την ποιότητα κατασκευής του, το πληκτρολόγιο και touchpad και τα καθαρά και δυνατά του ηχεία. Έρχεται με επεξεργαστές Intel Core 8ης γενιάς και 8 GB RAM στα βασικά μοντέλα. Επίσης, με έναν έξοχο δίσκο NVMe SSD και μια κάρτα γραφικών Intel UHD 617, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να παίξουμε παρά τα βασικά παιχνίδια. Η μπαταρία του με το ζόρι θα φτάσει στις 12 ώρες σε μια συνετή χρήση σερφαρίσματος που αγγίζει το μέσο, αλλά σε μοντέλα με ισχυρότερο επεξεργαστή αυτό μειώνεται κι άλλο. Μάλιστα, σε βαριά χρήση η μπαταρία θα πλησιάσει τις 4 ώρες, που είναι κάτω από το μέσο σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το MacBook Air σίγουρα δεν είναι το καλύτερο Mac laptop, αλλά είναι σίγουρα ένα Mac laptop που έρχεται στους οπαδούς της εταιρείας σε μια συνετή τιμή. Όμορφο και ελαφρύ, με μπαταρία λίγο πίσω σε σχέση με τον ανταγωνισμό των Windows laptop, με καθαρά και δυνατά ηχεία, αλλά με τιμή υψηλότερη, η οποία ξεκινάει από τα $1,100 περίπου. Το εξαιρετικά και αρκετά δυνατό λάπτοπ για μαθητές και δουλειά γραφείου. Σίγουρα μπορείς να ξοδέψεις περισσότερα, αλλά το ZenBook σου δίνει αυτό που χρειάζεσαι. Με επεξεργαστή Core i5 8ης γενιάς, 8 GB RAM και SSD δίσκο 256 GB, το ZenBook καλύπτει αυτά που χρειάζεται ο μέσος χρήστης. Το όμορφο ZenBook με τα ελάχιστα περιθώρια στην οθόνη είναι ταυτόχρονα λεπτό και ελαφρύ. Το σασί του είναι κατασκευασμένο από μέταλλο και δίνει μια αίσθηση πολυτέλειας όταν το κρατάς στο χέρι. Το ZenBook έρχεται με δύο USB Alpha θύρες, μία 2 και μία 3,1, επίσης με θύρα HDMI και θύρα μικροφώνου, ακουστικών και Bluetooth 5.
Στα μείον μπορεί να μπει το καλό πληκτρολόγιο αλλά με την άσχημη διάταξη πλήκτρων, επίσης το κουμπί Power που είναι κοντά στο Delete και το Backspace και εύκολα μπορεί να το πατήσει κανείς και να μπει σε λειτουργία Sleep. Η οθόνη του ZenBook είναι εντυπωσιακή και αρκετά καλύτερη ακόμα και σε σχέση με ακριβότερα μοντέλα. Μας δίνει πολύ πλούσια και ζωντανά χρώματα και βαθύ μαύρο σε Full HD ανάλυση. Ο επεξεργαστής i5 8ης γενιάς τα καταφέρνει πολύ καλά και δίνει καλά αποτελέσματα στα συγκριτικά τεστ. Ο δίσκος του SSD NVMe μας δίνει μέχρι και 963 MB ανά σεκόντ, ενώ τα περισσότερα λάπτοπ του ανταγωνισμού μας δίνουν SATA SSD που αγγίζουν τα 500 MB ανά δευτερόλεπτο. Το ZenBook φέρει την κάρτα γραφικών Intel UHD 620 και όχι, δεν μπορεί να παίξει παρά μόνο τα στοιχειώδη παιχνίδια. Το ZenBook τα καταφέρνει πολύ καλά και στον τομέα της ενέργειας και θα εντυπωσιαστείτε από το πόση ώρα μπορείτε να μείνετε μακριά από το φορτιστή, μιας και άνετα φτάνει και τις 13 ώρες συνετής χρήσης. Εν κατακλείδη, το ZenBook είναι μια εξαιρετική επιλογή η οποία ξεκινάει από τα $830 και μας δίνει μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, δυνατό επεξεργαστή, πολύ καλή οθόνη με περίεργη όμως διάταξη πληκτρολογίου. Αν θες ένα οικονομικότερο λάπτοπ για να χρησιμοποιήσεις σαν δεύτερο PC ή ένα Chromebook, τότε το Google Pixel Book Go είναι η επιλογή σου. Η μίξη αλουμινίου και γυαλιού με μια αίσθηση διχρωμίας του Google Pixel Book Go μας δίνει μια πολύ ωραία αίσθηση του λάπτοπ όταν το κρατάμε στο χέρι. Παρ' όλα αυτά, τα χοντρά περιθώρια της οθόνης του Pixel Book Go μας δίνουν μια αίσθηση παλιού λάπτοπ. Το Pixel Book Go συνοδεύεται από δύο θύρες USB-C που μάλλον είναι αρκετές. Επίσης, έχει Full HD 1080p οθόνη αφής, αρκετά φωτεινή και με ζωντανά χρώματα, η οποία είναι υπεραρκετή για σερφάρισμα, βίντεο και ό,τι άλλο κάνει κανείς αυτό. Το πληκτρολόγιο του δίνει μια ωραία αίσθηση και μάλλον είναι από τα πιο αθόρυβα πληκτρολόγια που υπάρχουν σε λάπτοπ. Επίσης, το γυάλινο touchpad είναι ομαλό και ανταποκρίνεται καλά. Η Google υποσχέθηκε να βελτιώσει τα ηχεία του νέου Chromebook και τα κατάφερε, με αποτέλεσμα τα ηχεία του Pixel Book Go να είναι ποιοτικά και δυνατά, ικανά να καλύψουν ένα δωμάτιο ακόμα και σε υψηλές εντάσεις με αρκετό μπάσο. Το Pixel Book Go έρχεται με επεξεργαστές Core M3 8ης γενιάς, διπλού πυρήνα και 8GB RAM και 64GB SSD. Αυτό μπορεί να μην σε ενθουσιάζει, αλλά θυμίσου ότι μιλάμε για Chromebook και όχι Windows 10 laptop, οπότε τα καταφέρνει καλά. Το Pixel Book Go μπορεί να έρθει και με επεξεργαστές Core i5 8ης γενιάς με 4 πυρήνες αλλά και Core i7. Για όσους θέλουν ένα λάπτοπ για ταξίδι και για δουλειά γραφείου, το Pixel Book Go είναι μια άριστη επιλογή αν σκεφτεί κανείς ότι η τιμή του ξεκινάει από τα $649. Η μπαταρία του σε χρήση φτάνει τις 12 ώρες και είναι ό,τι καλύτερο έχει υπάρξει σε Chromebook λάπτοπ. Θες ένα καλό λάπτοπ και ταυτόχρονα ένα καλό τάμπλετ? Τότε το Surface Pro 7 είναι ιδανικό για σένα. Είναι γεγονός ότι από το Surface Pro 3 που κυκλοφόρησε πριν 5 χρόνια μέχρι το Surface Pro 7 δύσκολα μπορεί να παρατηρήσει κανείς μεγάλες αλλαγές στην εμφάνιση. Πάντως η Microsoft έχει προσθέσει αρκετή επεξεργαστική ισχύ και καλύτερες επιδόσεις της μπαταρίας. Τα περιθώρια της οθόνης παραμένουν κάπως μεγάλα, αλλά το Surface Pro 7 είναι ελαφρώς λεπτότερο από το 6. Πάντως μέσα σε αυτό το σασί βρίσκονται μερικά σπουδαία εξαρτήματα όπως η Full HD Web Camera και ένα ζευγάρι ηχείων 1,6W τα οποία ηχούν απευθείας στα αυτιά σου και είναι αρκετά δυνατά και καθαρά. Το πληκτρολόγιο του Surface Pro 7 προσφέρει πλήκτρα 1,3 χιλιοστών και η αίσθηση που δίνουν είναι λίγο πολύ όπως και στα υπόλοιπα λάπτοπ. Η Microsoft αντικατέστησε τη θύρα Mini Display που είχε στο 6 με μια USB Type-C η οποία μπορεί να μεταφέρει ρεύμα, σήμα βίντεο και δεδομένα την ίδια στιγμή. Το Surface Pro έρχεται σε 3 διαφορετικές εκδόσεις με Intel Core επεξεργαστές 10ης γενιάς, μία με i3, μία με i5 και μία με i7 και οι συνθέσεις του ξεκινούν από τα 4GB RAM και 128GB SSD. Ούτε καν να περάσει από το μυαλό σας το gaming με το Surface Pro 7, μιας και η κάρτα γραφικών Intel Iris Plus G4 δεν τα καταφέρνει καλά και αν έχετε κάτι τέτοιο στο μυαλό σας, σίγουρα θα πρέπει να πάτε στο μοντέλο με τον i7 για να κάνετε κάποιο σχετικά ελαφρύ gaming. Η οθόνη μεγέθους 12,3 ιντζών με ανάλυση 2736x1824
τα καταφέρνει άριστα, παραδίδοντας βαθύ μαύρο και ζωντανά και έντονα χρώματα, παρόλο που απουσιάζουν τεχνολογίες HDR και OLED, εντούτοις τα καταφέρνει καλύτερα από μια απλή 1080p. Η Microsoft δίνει χρόνο ζωής στην μπαταρία περίπου 10 ώρες. Παρ' όλα αυτά, δείχνει να μην τα καταφέρνει τόσο καλά. Πάντως σίγουρα θα μπορέσετε να δουλέψετε για 8 ώρες γεμάτες. Παρά τις όποιες αδυναμίες του Surface Pro 7, είναι γεγονός ότι δεν υπάρχει εκεί έξω αντίστοιχη εναλλακτική πρόταση, οπότε όποιος ψάχνει κάτι τέτοιο με Windows λειτουργικό, μάλλον θα πρέπει να καταφύγει στο Surface Pro 7, το οποίο έχει τιμή εκκίνησης τα $999 μαζί με το πληκτρολόγιο. Η HP υπόσχεται πως αυτό το λάπτοπ των $2,000 έχει όλα τα απαραίτητα για την ασφάλεια που χρειάζονται οι επαγγελματίες χωρίς τα στερεότυπα σχεδιαστικά προβλήματα. Το Elite Dragonfly έχει σχεδιαστεί για να το κουβαλάς μαζί σου, ενώ είναι αρκετά ελαφρύτερο από τον ανταγωνισμό και ενώ η εταιρεία έχει αφαιρέσει κάτι περιττό που θα το προσέθετε βάρος, το λάπτοπ έχει παραμείνει αρκετά συμπαγές και γερό στην κατασκευή του. Οπότε το βάζεις στην τσάντα σου ή στο χαρτοφύλακά σου και σχεδόν δεν καταλαβαίνεις το επιπλέον βάρος. Για να σημειώσεις ή για να παρακολουθήσεις κάποια ταινία, το πληκτρολόγιο μπορείς να το γυρίσεις και να μπει σε λειτουργία tablet mode. Τα περιθώρια της οθόνης δεν είναι τεράστια, αλλά ούτε και τα μικρότερα της κατηγορίας, με τη Full HD οθόνη να μην σε ξετρελαίνει, όπως ίσως σε κάποια άλλα laptop, με την HP να έχει ανακοινώσει ότι θα κυκλοφορήσει και σε έκδοση με 4K, η οποία όμως δεν είναι ακόμα διαθέσιμη. Τα περιθώρια της οθόνης και το μέγεθος του πληκτρολογίου επιτρέπουν στο Elite Dragonfly να φέρει ένα μεγάλο και εύχριστο touchpad κατασκευασμένο από γυαλί, είναι απαλό στην υφή και ο μηχανισμός του κλικ αθόρυβος. Τα ηχεία του Elite Dragonfly είναι τοποθετημένα στα άκρα του πληκτρολογίου με πρόσωπο προς τα πάνω και αποδίδουν σε γενικές γραμμές ένα μέτριο ήχο. Το πληκτρολόγιο του είναι απολαυστικό. Τα πλήκτα του απαλά και αθόρυβα είναι ιδανικά για πληκτρολόγηση ακόμα και με κάποιον να κοιμάται δίπλα σας στο αεροπλάνο. Το Elite Dragonfly επίσης έρχεται με ένα πενάκι ελαφρύ και με μια ωραία αίσθηση στο χέρι, με 4096 επίπεδα ευαισθησίας, το οποίο είναι ιδανικό τόσο για σημειώσεις όσο και για ζωγραφική. Το μόνο πρόβλημα είναι η απουσία θήκης ή προσαρμογής πάνω στο λάπτοπ, γεγονός που το καθιστά επικίνδυνο να το χάσεις. Παρά το μικρό πάχος του λάπτοπ, έχει εφοδιαστεί με θύρες USB Type-A, USB Type-C, Thunderbolt 3 και μια full-size HDMI θύρα. Στον τομέα της μπαταρίας, το HP Elite Dragonfly δεν τα καταφέρνει και άσχημα, μιας και βγάζει πάνω από 10 και κάτι ώρες χρήσης, σχεδόν ολόκληρη εργάσιμη μέρα δηλαδή. Προσοχή όμως πρέπει να δείξει κάποιος στο κουμπί Power, το οποίο είναι τοποθετημένο στο πλάι στην αριστερή πλευρά, δίπλα στις θύρες και μπορεί να πατηθεί εύκολα από λάθος όταν πιάνουμε το λάπτοπ για να το σηκώσουμε ή να το μετακινήσουμε. Στα επιπλέον, το λάπτοπ έχει ένα σωρό security εργαλεία για τους επαγγελματίες, fingerprint scanner, web camera με κάλυμα, noise cancellation για κλήση Skype, μεγάλη κάλυψη σήματος Wi-Fi και συνολικά 3 μικρόφωνα, πράγμα που θα εκτιμήσουν οι επαγγελματίες. Τέλος, το Elite Dragonfly έρχεται με επεξεργαστές Core 8ης γενιάς, 16 GB RAM, 512 SSD, χαρακτηριστικά που μαζί με τη μεγάλη του ευκολία στη φορητότητά του δικαιολογούν τα $1,600 της τιμής του. Ίσως ό,τι καλύτερο έχεις να επιλέξεις τα $600. Έρχεται με Core i5 8ης γενιάς, Full HD οθόνη 15,6 ιντζών, κάρτα γραφικών MX150, 8 GB RAM, DVD writer και 256 SSD δίσκο, αλλά έχεις τη δυνατότητα να πέσει τα 400 περίπου δολάρια αν αποχωριστείς 4 GB RAM, την κάρτα γραφικών GeForce και αντικαταστήσεις τον SSD με HDD στο 1 TB. Η κατασκευή του laptop είναι από πλαστικό με μεγάλα περιθώρια στην οθόνη και γενικά δεν δείχνει και τόσο στιβαρή όσο των άλλων ακριβότερων μοντέλων. Χρειάζεσαι δύο χέρια για να ανοίξει το καπάκι, το οποίο όμως όταν ανοίξει μένει για τα καλά στη θέση του. Παρ' όλα αυτά, η Acer έκανε καλή δουλειά στο σασί του, στο κομμάτι της ψύξης και του θορύβου, μιας και η λειτουργία του ανεμιστήρα όταν ζεσταθούν CPU και GPU γίνεται αθόρυβα. Επίσης, καλή δουλειά έχει γίνει και στην αναβαθμισιμότητα του λάπτοπ, με τα δύο καπάκια από κάτω να ανοίγουν για να μας επιτρέψουν εύκολα να αλλάξουμε ή να αναβαθμίσουμε σκληρό δίσκο και μνήμη. Στο κομμάτι των συνδέσεων, το Acer τα καταφέρνει μια χαρά, μιας και θα βρείτε ένα USB-C 3.1, δύο θύρες USB 3 τύπου Α,
μία USB 2, μία Full Size HDMI, μία VGA, υποδοχή Ethernet και υποδοχή 3,5 χιλιοστών για ακουστικά και μικρόφωνα. Στο πληκτρολόγιο επίσης έχει γίνει καλή δουλειά, μιας και το Acer έχει ένα φωτιζόμενο, μη ρυθμιζόμενης έντασης πληκτρολόγιο, με πολύ ωραία αίσθηση στα πλήκτρα και αρκετά αθόρυβο. Επίσης, το touchpad είναι μεγάλο και εύχριστο. Η οθόνη του τα καταφέρνει καλά τόσο σε εργασίες πληκτρολόγησης όσο και στην παρακολούθηση Netflix και YouTube με ανάλυση Full HD, σε αντίθεση με αρκετά μοντέλα σε αυτά τα χρήματα που έχουν οθόνες 1366x768. Πολύ καλή δουλειά κάνουν και τα ηχεία, τα οποία αποδίδουν καθαρό ήχο ακόμα και σε υψηλότερες εντάσεις. Στον τομέα της ενέργειας, το laptop άντεξε περίπου 10 ώρες σε απλό σερφάρισμα και παρακολούθηση βίντεο από το δίσκο, γεγονός που σημαίνει ότι θα μας βγάλει περίπου μία εργάσιμη μέρα μακριά από το φορτιστή του και όλα αυτά μόλις με 600 δολάρια. Ψάχνεις για gaming laptop? Razer Blade 15 RTX. Με οθόνες 4K OLED και 1080p στα 240Hz, το Razer Blade RTX έρχεται αρκετά αναβαθμισμένο. Αυτό με τα 4K έχει την Nvidia RTX 2080 Max-Q σαν κάρτα γραφικών, ενώ το μοντέλο με τα 1080p έχει την Nvidia RTX 2070. Στο κομμάτι του σχεδιασμού, το Razer Blade πραγματικά λάμπει. Το ματ χρώμα του με τις στρογγυλεμένες γωνίες και το φωτιζόμενο λόγο της Razer έχουν παραμείνει και το καθιστούν το ομορφότερο gaming laptop. Καθώς ανοίγουμε το καπάκι, εντυπωσιαζόμαστε από τα περιθώρια 4,9 χιλιοστών που περιβάλλουν τη 15,6 ιντζών οθόνη, αφήνοντας χώρο για τη web κάμερα και ένα λεπτό λογότυπο της Razer. Το πληκτρολόγιο επίσης μας δίνει τη βεβαιότητα ότι όλα είναι όπως πρέπει να είναι, καθώς η αίσθηση που σου δίνει είναι τέλεια. Το μοντέλο OLED έρχεται σε μαύρο χρώμα, ενώ αυτό με την οθόνη των 240Hz έρχεται σε ένα λευκό Mercury και είναι διαθέσιμο μόνο με την κάρτα γραφικών RTX 2070. Από εισόδους, το Razer Blade μας δίνει μία USB Type-A, USB Type-C, Thunderbolt 3, μία HDMI και μία Mini Display, ενώ υπάρχει και Ethernet μόνο στο βασικό μοντέλο. Η θύρα Thunderbolt 3 μπορεί να δεχθεί εξωτερική κάρτα γραφικών. Το touchpad του Razer Blade είναι μάλλον το μεγαλύτερο που μπορεί να βρει κάποιος, αφήνοντας πολύ χώρο για όλες τις κινήσεις και το δύο δαχτύλων με ομαλότητα και ακρίβεια. Η οθόνη του Razer Blade εντυπωσιάζει, με μάλλον πιο πιθανή επιλογή για τους gamers, αυτή των 1080p με τα 240Hz που μπορούν να απολαύσουν frame rates μέχρι 240Hz στα παιχνίδια. Εντυπωσιακή είναι και η 4K touchscreen που χρησιμοποιεί την τεχνολογία OLED και στα 60Hz απευθύνεται περισσότερο σε επεξεργασία φωτογραφιών και προβολή βίντεο παρά για γρήγορα παιχνίδια. Το Razer Blade έρχεται με τους εξαπείρνους επεξεργαστές Core i7 8ης γενιάς ή Core i7 1ης γενιάς και 16GB RAM, ενώ δεν υπάρχει έκδοση με επεξεργαστή i9 που ίσως θα περίμενε κάποιος. Ανησυχία ίσως προκαλέσει το γεγονός ότι το αλουμινένιο σασί του Razer Blade δεν περιέχει πολλούς ανεμιστήρες, με φόβο μήπως υπερθερμανθεί, αν και στις δοκιμές αυτό δεν συνέβη. Στο κομμάτι του δίσκου, το λάπτοπ κουβαλάει τους δίσκους της Samsung PM981 M2 SSD με ταχύτητες μεταφοράς άνω το 1500 MB ανά δευτερόλεπτο, που το καθιστούν ίσως το γρηγορότερο gaming laptop στο read-write, αλλά και οι εφαρμογές ανοίγουν αστραπιαία. Παρόλα αυτά θα περίμενε κανείς μεγαλύτερες χωρητικότητες, μιας και τα 512 GB είναι μεν αρκετά, αλλά υπάρχουν gaming laptops στην αγορά που προσφέρουν μέχρι και 2 TB. Στο κομμάτι της ενέργειας τα πράγματα ποικίλουν, μιας και τα δύο μοντέλα, αυτό με τα 1080p αλλά και αυτό με τα 4K, άντεξαν γύρω στις 6 ώρες μακριά από το φορτιστή με απλό σερφάρισμα και μόλις 2-3 ώρες μακριά από το φορτιστή στο 100% της φωτεινότητάς του. Εν κατακλείδη, αυτό το λάπτοπ των 2.000 δολαρίων είναι η καλύτερη επιλογή για gamers, ειδικά στην έκδοση με τα 240Hz, και είναι από τα ποιοτικότερα και όμορφα λάπτοπ που μπορεί κανείς να αγοράσει. Θες ένα λάπτοπ που να ανεβάζει τις επιδόσεις σε άλλο επίπεδο? Τότε το Dell XPS 15 είναι η επιλογή σου. Με οχταπύρνο επεξεργαστή i9, κάρτα γραφικών Nvidia GTX 1650 και 4K OLED οθόνη, είναι το απόλυτο λάπτοπ για δημιουργούς και video editing.
Με σχεδόν κοινή εμφάνιση, αλλά με ποιότητα κατασκευής, το Dell XPS 15 έρχεται με καπάκι αλουμινίου και πλαστικό εσωτερικό, το οποίο το καθιστούν εύκολο στη μεταφορά και βολικότερο συγκρινόμενο με άλλα μεγαλύτερα gaming laptop. Στα πολύ λεπτά περιθώρια της οθόνης, η Dell χώρεσε μία web κάμερα, την οποία για να αποκαλύψουμε ανοίγοντας το καπάκι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τα δύο μας χέρια. Από θύρες είναι καλά εξοπλισμένο, με θύρες USB τύπου α, HDMI, USB-C που δουλεύει και σαν Thunderbolt 3, αναγνώστη SD καρτών που η παραγωγή βίντεο θα λατρέψουν και βίσμα 3,5 χιλιοστών για ηχεία και μικρόφωνο. Το XPS 15 έχει ένα πολύ καλό και άνετο πληκτρολόγιο και ένα ακριβές touchpad. Επίσης, το carbon fiber μοτίβο στο εσωτερικό του είναι άνετο και ακόμα και μετά από πολλή ώρα οι καρποί μας δεν ζεσταίνονται. Το XPS 15 επιπλέον υποστηρίζει το Windows Hello μέσω του σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίος είναι ενσωματωμένος στο power button και είναι ακριβής και γρήγορος. Σε σχέση με το παλαιότερο μοντέλο, το νέο XPS 15 έχει οθόνη τεχνολογίας OLED με αναλύσεις 1080p και 4K. Το πάνελ είναι της Samsung που έχει φορεθεί και σε άλλα διάφορα μοντέλα. Παρ' όλα αυτά η Dell έχει κάνει πολύ καλή δουλειά στη ρύθμιση της πιστότητας των χρωμάτων. Το πάνελ μας φέρνει πιο θερμά χρώματα σε σχέση με άλλα όπως του MacBook Pro, αλλά τελικά είναι ένα πάνελ που μπορούν να εμπιστευτούν οι δημιουργοί στην επεξεργασία φωτογραφίας και βίντεο. Τα ηχεία του λάπτοπ βρίσκονται από κάτω, με αποτέλεσμα ο ήχος του Dell XPS 15 να κυμαίνεται σε σχετικά μέτρια επίπεδα. Θα τα προτιμούσαμε πάνω, πίσω από το πληκτρολόγιο που σε γενικές γραμμές υπάρχει χώρος. Το μοντέλο με τον επεξεργαστή i9 και τα 32 GB RAM στα συγκριτικά πήγε πλάι-πλάι με το MacBook Pro και 4% καλύτερο σε εφαρμογές ενός πυρήνα και σε γενικές γραμμές αποδίδει άριστα σε όλες τις real life εφαρμογές. Εκεί που το XPS 15 έδωσε τα ρέστα του είναι στον τομέα επεξεργασίας βίντεο που κατάφερε να κάνει render ένα δίλεπτο βίντεο 4K στο Premiere Pro μόλις σε 4 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα, ενώ το ίδιο βίντεο χρειάστηκε 10 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα στο MacBook και 9 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα στο Razer Blade, γεγονός που το καθιστά βασιλιά στον τομέα επεξεργασίας βίντεο. Όπως ήταν φυσικό, μεγάλες ταχύτητες πήραμε και από το δίσκο του XPS 15, τον Toshiba XG6, που άγγιξε τα 1400 MB ανά δευτερόλεπτο στην ανάγνωση και τα αρκετά λιγότερα 456 MB ανά δευτερόλεπτο στην εγγραφή, γεγονός όμως που δεν προβληματίζει ιδιαίτερα στην καθημερινή χρήση. Μνήμες και SSD μπορούν να αφαιρεθούν για να αναβαθμιστούν. Αν και το XPS 15 φοράει την Nvidia GTX 1650 κάρτα γραφικών και τα καταφέρνει αρκετά καλά στον τομέα του gaming, ετούτης δεν μπορεί ακόμα να χαρακτηριστεί ως gaming laptop γιατί υπολείπεται σε επιδόσεις έναντι άλλων όπως το Razer Blade και σίγουρα δεν θα ικανοποιήσει τους απαιτητικούς gamers. Στον τομέα της ενέργειας, η μπαταρία του XPS 15 τα καταφέρνει καλά, μιας και το μοντέλο με τα 1080p έμεινε μέχρι και 14 ώρες μακριά από την πρίζα και αυτό με τα 4K να μην φτάνει σε αυτή τη διάρκεια, ωστόσο να τα καταφέρνει καλά με περίπου 8 ώρες. Ανακεφαλαιώνοντας, το XPS 15 είναι με διαφορά το καλύτερο λάπτοπ για επεξεργασία βίντεο, αλλά ο συνδυασμός της όμορφης OLED οθόνης και 8 πυρήνες επεξεργαστικής ισχύς το καθιστούν ιδανικό για δημιουργούς γενικότερα. Επιστροφή στις δόξες για την Apple. Εξαιρετικό πληκτρολόγιο, μεγάλη επεξεργαστική ισχύ, πανέμορφη οθόνη και εντυπωσιακά ηχεία είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του MacBook Pro 16. Ο γνωστός σχεδιασμός των MacBook Pro και το αλουμινένιο σασί παρέμειναν, όπως επίσης και το τεράστιο trackpad και η θέση Thunderbolt 3, γεγονός που φανερώνει ότι η Apple δεν ήθελε να πειραματιστεί με αυτά. Η Apple έδειξε να ακούει τα παράπονα και ελάττωσε ελαφρώς τα περιθώρια στην οθόνη και επίσης έδωσε σχεδόν μισή ίντσα στην οθόνη, η οποία έφτασε την ανάλυση των 3072x1920 pixel, η οποία προσφέρει τεράστιο χώρο για τις εργασίες σου. Τεράστια αλλαγή έχει επέλθει και στον τομέα του πληκτρολογίου, με την Apple να το αποκαλεί το μαγικό πληκτρολόγιο και φέρει διάφορες αλλαγές και ομολογουμένως είναι το καλύτερο Mac πληκτρολόγιο. Το Touch Bar παρόλα αυτά παρέμεινε και δείχνει ακόμα σχεδόν άχρηστο, με πιθανότητα να πατήσεις από λάθος διάφορα και να κλείσεις παραδείγματος χάρη τον ήχο. Το ανεπαίσθητα μεγαλύτερο πάχος του MacBook Pro 16
επέτρεψε στην Apple να τοποθετήσει μεγαλύτερα κελιά μπαταρίας και να επανασχεδιάσει το σύστημα ψύξης. Παρ' όλα αυτά, η μεγαλύτερη μπαταρία δεν σημαίνει πάντα και περισσότερες ώρες λειτουργίας, μιας και μάλλον τα επιπλέον pixels δεν επιτρέπουν σε όλες τις περιπτώσεις ολοήμερη απουσία του λάπτοπ μακριά από το φορτιστή. Παρ' όλα αυτά, η επεξεργαστική ισχύ σημαίνει πάντα καλύτερες επιδόσεις και έτσι, ο επεξεργαστής i9 του MacBook Pro 16 σε συνδυασμό με το επανασχεδιασμένο σύστημα ψύξης έκανε render ένα βίντεο 4K 2 λεπτών σχεδόν στον ίδιο χρόνο με τον Dell XPS 15, γεγονός που το καθιστά και αυτό μία από τις καλύτερες επιλογές για video editing. Επιπλέον, θα πρέπει να περιμένετε καλύτερες ακόμα επιδόσεις στο Final Cut Pro. Το MacBook Pro είναι δυνατό, αλλά και αυτό δεν είναι gaming laptop. Παιχνίδια όπως το Minecraft και το Rocket League αποδίδουν καλύτερα με frame rates γύρω στα 60 fps, αλλά υπάρχουν κι άλλα όπως το Civilization 6 που αρνήθηκε να τρέξει σε πλήρη οθόνη και απέδωσε 53 fps με ρυθμίσεις στο medium. Για όποιον θέλει ένα high-end ήχο, η Apple ρύθμισε άψογα τα ηχεία με καλύτερες επιδόσεις και στα μπάσα, με αποτέλεσμα τα ηχεία του MacBook Pro 16 να είναι μακράν τα καλύτερα ηχεία που μπορείς να βρεις σε λάπτοπ αυτή τη στιγμή. Η εντυπωσιακή οθόνη του MacBook Pro είναι μία από τις καλύτερες εκεί έξω, με ακρίβεια και υψηλό contrast και καθιστούν εμπειρία την παρακολούθηση μιας ταινίας, ωστόσο η αναλογία 16:10 σημαίνει ότι θα βλέπετε τις ταινίες συνεχώς με Letterboxd. Το MacBook Pro 16 είναι ένα λάπτοπ που με τα χαρακτηριστικά που έχει εύκολα μπορεί να προταθεί για αγορά. Παρ' όλα αυτά, με την τιμή του να κυμαίνεται γύρω στα $2,200, μάλλον απευθύνεται σε οπαδούς της Apple, γιατί στα χρήματα αυτά μπορεί κανείς να βρει διάφορες εναλλακτικές προτάσεις. Αν λοιπόν περιμένατε το επόμενο δυνατό MacBook, μπορείτε να βασιστείτε σε αυτό. Αυτό ήταν το πρώτο τεχνολογικό βίντεο του καναλιού, το οποίο χρειάστηκε πολλή δουλειά συλλογής των δοκιμών και των αποτελεσμάτων και ελπίζω να βοήθησε όσους είναι σε αναζήτηση κάποιου καλού λάπτοπ. Γι' αυτό μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι γιατί έρχονται κι άλλα. Τα λέμε! Τι έγινε? Ακόμα το σκέφτεσαι? Μην το σκέφτεσαι. Κάνε κλικ εδώ, σε αυτά τα βίντεο, εδώ, αυτά που εμφανίζονται εδώ, για να δεις και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα και για να εγγραφείς στο κανάλι. Μην το σκέφτεσαι, κάνε κλικ.